πελατών, όχι όμως στο δωμάτιό τους, αλλά όπως αποδείχτηκε στο σπίτι της. Έλενα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, εγώ. Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Αμοχώστου για έκδοση διατάγματος κράτησής της, αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας γυναίκα ηλικίας 54 ετών από το Λιοπέτριο, ύποπτη για κλοπές χρημάτων από δωμάτια ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από καταγγελίες τουριστών από συγκεκριμένο ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας, αναφορικά με κλοπές μικροποσών από τα δωμάτια τους, ένα άτομο έθεσε την κάμερα του φορητού ηλεκτρονικού του υπολογιστή σε λειτουργία και έφυγε από το δωμάτιο. Όταν το συγκεκριμένο άτομο επέστρεψε στο δωμάτιο του, είδε από την κάμερα γυναίκα που εργάζεται ως καθαρίστρια στο ξενοδοχείο να εισέρχεται στο δωμάτιο, να ανοίγει το πορτοφόλι του και να παίρνει κάτι και να το βάζει στην τσέπη της. Η αστυνομία κατόπιν δικαστικού εντάλματος συνέλαβε χθες το πρωί την γυναίκα, η οποία, όπως αναφέραμε, είναι 54 ετών από το Λιοπέτρι και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ένα πορτοφόλι που περιείχε 4.145 ευρώ και μεγάλο αριθμό ξένων χαρτονομισμάτων, δεύτερο πορτοφόλι που περιείχε 3.620 ευρώ, μία τσάντα νάιλον που περιείχε 6.141 ευρώ και ένα τσαντάκι με 1.350 ευρώ. Η γυναίκα πάντως ανακρινόμενη παραδέχθηκε τα αδικήματα, συνελήφθηκε και τέθηκε υποκράτηση εγώ. Σε ευχαριστούμε, Έλενα, για την ενημέρωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που προέκυψε χθες με την ξυλοφορία.